Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, η ένταση χτυπάει κόκκινο, η φιλοδοξία, η επιθυμία της νίκης, είναι όλα αυτά τα πράγματα που σου βάλουν κάθε φορά, στην καθεμιά σας και σε εμάς, για να αξιολογούμε τα πράγματα κάθε φορά διαφορετικά και για να είμαστε up to date. Γιατί χρειαζόμαστε να βρούμε την νικήτρια, το next top model κορίτσια, το κορίτσι που θα καταπλήξει την Ελλάδα. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε κάθε εβδομάδα, ένα κορίτσι πήρε τη δουλειά και ένα κορίτσι δυστυχώς με βαριά καρδιά θα φύγει σήμερα από το πλατό του GNTM. Να έρθουνε κοντά μου η Ραφαέλα και η Κάτια. Επιτέλους έφτασα κι εγώ στο top 2. Πρώτη φορά. Πραγματικά δεν με ένοιαζε ποιος θα έπιανε τη δουλειά. Απλά ότι ήθελα κι εγώ να φτάσω στα top, στις top λήψεις γενικώς. Μπράβο, κορίτσια! Να ζήσει Κύπρος. Ραφαέλα, πάρα πολύ ωραίες γεωμετρίες, ωραία συμμετρία, τρομερή συνεργασία με τον Εμμάνιουελ. Πάρα πολύ σεξι, κορίτσι μου. Σωστό σεξ. Εδώ πρόστιχα δεν επιβραβεύουμε. Okay. Κάτια, εσύ από την άλλη έφερες κάτι άλλο στο τραπέζι, πάρα πολύ μοντέρνο, πάρα πολύ up to date. Μας δίχασες, είναι καμπάνια, είναι editorial, bottom line, it's a great photo. Και μπράβο σου, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πάρα. Λοιπόν, η φωτογραφία της εβδομάδας, τη δουλειά δηλαδή πήρε, η Ραφαέλα! Yes. Μπράβο σου! Yes. Κάτια, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σου, μωρό. Ραφαέλα, great job, you nailed it. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είχα κυριολεκτικά 1,5 λεπτό με τον disadvantage για να βγάλω την καλύτερη φωτογραφία. Μπήκα μέσα, τα έδωσα όλα, δεν σκεφτόμουν τίποτα και ήμουν σίγουρη ότι θα πάρω τη δουλειά. Τη Ραφαέλα εξακολουθώ να την κατατάσσω στην ίδια κατηγορία που την είχα στο μυαλό μου και πριν το σημερινό πλατό. Επειδή εγώ διαφωνώ με τη συγκεκριμένη φωτογραφία, θεωρώ ότι ήταν εκτός του κόνσεπτ. Για μένα δεν αλλάζει κάτι. Πιστεύω ότι η Ραφαέλα είχε μια πάρα πολύ καλή φωτογραφία, αλλά βάσει το κόνσεπτ δεν έπρεπε να πάρει αυτή την καλύτερη φωτογραφία.